Το ότι η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα σε κάθε ένοπλη αντιπαράθεση είναι γνωστό και πάνω απ' όλα αληθές. Το ότι όμως η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι τόσο απλή υπόθεση για κάποιους και επιχειρείται χωρίς κανέναν ενδιασμό, εντυπωσιάζει, ειδικότερα όταν βρίσκεσαι ακριβώς εκεί που συμβαίνουν τα πράγματα και οι ειδήσεις που μεταδίδουν τα μεγαθύρια της ενημέρωσης είναι άλλες από αυτές που βλέπεις και μεταδίδεις εσύ. Τα πρώτα συμπτώματα κατασκευής της είδησης ξεκίνησαν 3 εβδομάδες πριν, όταν βρισκόμασταν στο Ράσλα Νούπ, στο οποίο υπήρχαν σποραδικές ανταλλαγές πυρών και πληροφορηθήκαμε ότι οι δυνάμεις του Καντάφη ετοιμάζονταν να επιτεθούν στην πόλη της Μπρέγκα, 100 χιλιόμετρα πίσω μας. Αν η Μπρέγκα έπεφτε, θα αποκλειόμασταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Μπήκαμε γρήγορα στο αυτοκίνητο και φύγαμε για την Μπρέγκα. 20 λεπτά αργότερα ήμασταν εκεί. Συνάδελφοι από τη Βεγγάζη μας ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι δύο μεγάλα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης έδιναν πως η Μπρέγκα έπεσε στη μάχη και καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αεροπορία του Καντάφη. Τους είπα ότι τριγύρω υπήρχε ηρεμία. Οι αντάρτες ήταν εκεί, χαλαροί, ξεκουράζονταν και πως ό,τι τους έλεγα ήταν μπροστά μου. Η Μπρέγκα σίγουρα δεν έπεσε εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, εκείνη την ημέρα ξεκίνησαν οι συζητήσεις στους διεθνείς οργανισμούς για τη ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού. Στις 19 Μαρτίου, ένα άλλο περιστατικό. Μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε την επίθεση από τις δυνάμεις του Καντάφη στην πόλη του Τομπρούκ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά από σκληρές μάχες που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, η πόλη ανακτήθηκε εκ νέου από τους αντάρτες. Μαζί με τους συναδέλφους που βρισκόμασταν στο ξενοδοχείο, περιμέναμε να ξανακούσουμε την είδηση γιατί δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Το Τομπρούκ χάθηκε και κερδίθηκε σε μια ολονύχτια μάχη, την οποία κανένας μας δεν πήρε χαμπάρι. Στις 22 Μαρτίου δόθηκε στη δημοσιότητα η συγκεκριμένη εικόνα. Ρουκέτες στην Πουνγκράτ πυροδοτούνται από εκτοξευτήρες από τις δυνάμεις του Καντάφη κατά της Βεγγάζης. Η εικόνα υποτίθεται ότι βιντεοσκοπήθηκε με το κινητό τηλέφωνο ενός στρατιώτη που αργότερα έχασε τη ζωή του στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της 19ης Μαρτίου. Το που είναι τραβηγμένη αυτή η εικόνα δεν είμαστε σε θέση να το βεβαιώσουμε. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι η Βεγγάζη δέχτηκε επίθεση με όλμους, με άρματα μάχης, με αντιαρματικά και αντιαεροπορικά όπλα. Πύραυλοι Γκράτ κατά της Βεγγάζης, ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Αν οι συγκεκριμένες ρουκέτες είχαν πλήξει τη Βεγγάζη, κτίρια θα είχαν ισοπεδωθεί και η εικόνα της πόλης θα έπρεπε να μοιάζει με εκείνη του Μπρόζνη στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Πέρα όμως από τις αλήθειες και τα ψέματα του πολέμου, υπάρχει και ένα σημαντικό γεγονός το οποίο δεν θα πρέπει καθόλου να παραβλεφθεί. Όταν στις 23 του Φεβρουαρίου περάσαμε τα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη για πρώτη φορά. Στο έδαφος εκείνες τις μέρες κοιμάτιζε η σημαία της Επανάστασης, με τα 3 χρώματα και στη μέση το αστέρι. Σήμερα δίπλα της κοιματίζουν οι σημαίες της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Αμερικής, των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα πιθανότατα να υπάρξουν και άλλες σημαίες δίπλα στη σημαία της Επανάστασης. Με άλλα λόγια, η Επανάσταση έχει χάσει κάτι από το χρώμα της, έχει χάσει κάτι από το άρωμά της. Επανάσταση με πολυεθνική στήριξη θυμίζει business και όχι επανάσταση. Από τη Βεγγάζη για την ελληνική τηλεόραση, Πανοσχαρίδης.